Μόλις τελείωσε το παιχνίδι Αλεξάνδρεια Μίντου 3-0, έχω μαζί μας τον προπονητή της ομάδας της Αλεξάνδρειας, τον Δημήτρη Μπίτζο. Δημήτρη, σήμερα δεύτερη νίκη βαδίζεις κανονικά για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Σήμερα λίγο αγχωτικό το παιχνίδι, στο τέλος κέρδισες άνετα. Εντάξει, όποιος πίστευε ότι το παιχνίδι θα είναι εύκολο, επειδή την προηγούμενη αγωνιστική έχασε με 6-1 η ομάδα του Αμιντέου, δεν σημαίνει, αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Είδαμε έναν αντίπαλο να παίζει στα ίσια το παιχνίδι. Μια πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή τακτικά πειθαρχικά ήταν μέσα στο γήπεδο. Εμείς μπήκαμε πολύ δυνατά, πάλι ευτυχήσαμε να προηγηθούμε νωρίς, πετύχαμε ένα γκολ στο 15, μπορούσαμε να πετύχουμε και άλλα γκολ. Χάσαμε ευκαιρίες με τον Λίτσι και με τον Γιάννη τον Πιπιλιάρη πάρα πολύ καλές. Στη συνέχεια ο αντίπαλος είχε μια ευκαιρία, μια κεφαλιά από ένα στημένο, το οποίο το έπιασε ο Τόλιος. Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι μπήκαμε μέσα δυνατά, χάσαμε πολλές ευκαιρίες, δεν καταφέραμε να πετύχουμε ένα γκολ. Όταν δεν πετυχαίνεις γκολ να καθαρίζεις το μάτς, λογικό είναι να αγχώνεσαι. Και αυτό φάνηκε μέσα στο παιχνίδι, ότι μας δημιουργήθηκε ένα άγχος, θέλαμε ένα δεύτερο γκολ να ησυχάσουμε. Και όταν πετύχαμε το δεύτερο, είδατε ότι ήρθε αμέσως και το τρίτο. Και αν είχε χρόνο να πετυχαίναμε και άλλο γκολ, γιατί και ο αντίπαλος ουσιαστικά σχεδόν τα παρατάει. Κάναμε μια δεύτερη νίκη, μια μεγάλη νίκη, πήγαμε στους 6 βαθμούς, βήμα-βήμα. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας μέσα στην Κρέα Βρύση. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα, γειτονική εδώ στην Πέλα. Τους σεβόμαστε απόλυτα. Είναι μια καλή ομάδα, τους ξέρουμε, μας γνωρίζουν. Δεν φοβόμαστε κανένα όμως. Πάμε για τη νίκη που θα μας φέρει ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στην άνοδο. Πιστεύεις ότι μπορείς να πάρεις και το χ εκεί πέρα ή και τη νίκη? Η ισοπαλία δεν θα είναι κακό αποτέλεσμα. Είναι ένα θετικό αποτέλεσμα. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι πολύ δύσκολο. Θέλουμε τον κόσμο της Αλεξάνδρειας την Τετάρτη να μας ακολουθήσει όπως ήρθε και σήμερα και τον ευχαριστούμε να έρθει ξανά την Τετάρτη στην Κρέα Βρύση. Ξέρουμε ότι ο αντίπαλος έχει πάρα πολύ κόσμο, γεμίζει το γήπεδο, τον ακολουθάει ο κόσμος, αλλά θέλουμε και το δικό μας κόσμο. Πιστεύω ότι και η ισοπαλία δεν είναι κακό αποτέλεσμα, αλλά εμείς πάμε για την νίκη. Έγινε, Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ και εύχομαι μια καλή πορεία, πιστεύω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.